Τάκος γάτα, τράγος τυρί πίτσα. Σωστά το είπα. Τάκος γάτα, τράγος τυρί πίτσα. Ακόμα και όταν το διαβάζω και όταν το λέω, δεν είμαι σίγουρος ότι το έχω πει σωστά. Προφανώς θα το πω 2-3 φορές και θα ξεκινήσω να παίζω την πίστα, το γύρο. Ουσιαστικά οι κάρτες είναι αυτές εδώ. Τάκος γάτα, τράγος τυρί πίτσα. Εύκολο, έτσι. Προσπαθήστε να το πείτε μερικές φορές, να χρησιμοποιήσετε αυτές τις τρελές λέξεις στη σειρά και να πρέπει να τις επαναλαμβάνετε. Σίγουρα θα μπερδευτείτε. Είναι ένα παιχνίδι ταχύτητας όπου οι παίχτες επαναλαμβάνουν με τη σειρά αυτές τις λέξεις και τραβάνε προς τα έξω και δείχνουν κάρτες, παρουσιάζοντας και ανοίγοντας στο τραπέζι, σκηνά στο ταμπλό κάτω, στο χώρο που παίζουμε όλοι. Και όταν ταιριάξει η κάρτα με αυτό που λένε, τότε όλοι τρέχουν να αρπάξουν να βάλουν το χέρι τους στη μέση. Είναι ένα παιχνίδι ταχύτητας το οποίο χρησιμοποιεί και την ταχύτητα αλλά και τη σκέψη μας. Προσπαθούμε να εναρμονίσουμε αυτό που πρέπει να πούμε και να ξυπνήσουμε ξαφνικά και να αρχίσουμε να τρέχουμε όταν ταιριάξει η λέξη με την κάρτα. Και έρχεται σε αυτό εδώ το μικρό κουτάκι από την Epsilon Games. Τάκος, γάτα, τράγος, τυρί, πίτσα. Περίεργος συνδυασμός. Περίεργος όταν το επαναλαμβάνεις και συχνά το ένα μετά το άλλο. Πόσο μάλιστα όταν παίζεις σε μια σειρά σε ένα τραπέζι, ανοίγεις κάρτες και μέσα στη βαβούρα και στον πανικό θα μπερδεύεις τα λόγια σου, θα μπερδεύεις τη σειρά σου, θα μπερδεύεις τι βλέπεις, τι ανοίγεις, τι προσπαθεί, πότε πρέπει να χτυπήσεις το χέρι σου στο τραπέζι και πότε να ακολουθήσεις τους άλλους που μπορεί να έχουν μπερδευτεί. Έχει να γίνει ο κακός χαμός. Σούπερ διασκεδαστικό παιχνίδι. Πάμε να σας δείξω τους πολύ απλούς κανόνες και είναι σίγουρο ότι θα κολλήσετε γιατί είναι εθιστικό, διασκεδαστικό και πάρα πολύ αστείο. Πάμε να δούμε πώς παίζει. Να δούμε πως παίζει το τάκος, γάτα, τράγος, τυρί, πίτσα. Τάκος, γάτα, τράγος, τυρί, πίτσα. Τάκος, γάτα, τράγος, τυρί, πίτσα. Τάκος, γάτα, τράγος, τυρόπι... Όχι. Ήδη αρχίσουμε να μπερδεύουμε. Πάμε λοιπόν να δούμε πως παίζει. Κρατήστε αυτές τις 5 τρελές λέξεις στο μυαλό σας και μόλις υπάρχει αντιστοιχία ανάμεσα στην κάρτα που μόλις παίχτηκε και τις λέξεις που μόλις υπόθηκε, τρέχετε όλοι βιαστικά να χτυπήσετε το χέρι σας στο κέντρο, βάζοντας ο ένας το χέρι πάνω από το χέρι του αλλού, και ο τελευταίος που θα το καταφέρει, το χέρι που θα είναι πάνω-πάνω, θα πρέπει να πάρει όλες τις κάρτες που θα βρίσκονται στα σκάρτα, στα παιγμένα μπροστά στο κέντρο του τραπεζιού. Θέλει προσοχή. Ο τελευταίος θα τις πάρει όλες τις κάρτες και θα τις προσθέσει στο κάτω μέρος της τράπουλάς του, έτσι ώστε θα έχει ακόμα περισσότερες να ξεφορτωθεί στην πορεία. Πρέπει να φροντίσετε να είστε γρήγοροι, να είστε οι πρώτοι που θα απαλλαγείτε από όλα τους τα φύλλα και να προσέξετε όμως γιατί το μυαλό σας σίγουρα θα διαπιστώσετε ότι θα αρχίσει να παίζει περίεργα κόλπα. Μετά από λίγο δεν θα βλέπετε τάκους, δεν θα ακούτε γάτες, δεν θα παίζετε τράγους, ούτε τυριά ούτε πίτσες και θα υπάρχει ένα μπέρδεμα το οποίο θα έχει πολύ πλάκα και θα είναι πολύ διασκεδαστικό. Αυτό λοιπόν το εθιστικό παιχνίδι είναι τόσο μοναδικό όσο το όνομά του. Πάμε να δούμε λοιπόν ποιος είναι ο στόχος του. Πρέπει να απαλλαχθούμε από όλες τις κάρτες που έχουμε μπροστά μας, που μας έχουν μοιραστεί στην αρχή του παιχνιδιού, και να είμαστε οι πρώτοι που θα χτυπήσουμε το χέρι στην κεντρική στίβα με τις κάρτες όταν υπάρξει αντιστοιχία ή εμφανιστεί μια ειδική κάρτα. Τότε θα μπορέσουμε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Πάμε να δούμε το setup και πώς τίνεται το παιχνίδι. Όπως βλέπετε, είναι πάρα πολύ απλό. Ανακατεύουμε όλες τις κάρτες, οι οποίες έχουν όλες το ίδιο πίσω μέρος. Έχουν το λογοπαίχνιο για να μας το θυμίζει, γιατί σίγουρα θα το χρειαστούμε να το κοιτάμε μπροστά μας. Σίγουρα θα θέλουμε να θυμηθούμε αν το έχουμε σωστά στο μυαλό μας, γιατί μετά από λίγο θα μας κάνει περίεργα κόλπα το μυαλό μας. Οπότε ανακατεύουμε την κοινή τράπουλα που έχει όλες τις κάρτες και τις μοιράζουμε μεταξύ των παικτών. Πάντα τις μοιράζουμε με την όψη προς τα κάτω, να κοιτάνε προς τα κάτω, δεν τις βλέπουμε, και τις βάζουμε με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μπορούμε να διαβάσουμε από τη μεριά που καθόμαστε κανονικά τα γράμματα. Οι κάρτες που απομένουν τοποθετούνται πίσω στο κουτί. Ανάλογα δηλαδή με τον αριθμό παικτών, μπορεί κάποιες να μην χρησιμοποιηθούν, όλοι όμως θα πρέπει να έχουμε πάρει ίδιο αριθμό καρτών όταν τις μοιράζουν. Υπάρχουν λοιπόν οι εξής ορολογίες. Οι παίχτες θα πρέπει να έχουν στο μυαλό τους τη στίβα παίξηματος, που είναι η στίβα με τις κάρτες που έχει ο κάθε παίχτης, είναι η ατομική του στίβα, για μένα είναι αυτή, για τον απέναντι παίχτη είναι αυτή και ούτω καθεξής. Την κεντρική στίβα, η οποία θα είναι με ανοιχτές κάρτες, είναι η στίβα στο κέντρο του τραπεζιού, όπου εδώ θα αρχίσουν να παίζονται κάρτες στην πορεία του παιχνιδιού και θα δημιουργούν μια στίβα όπου πάνω-πάνω θα υπάρχει πάντα μια κάρτα. Και η αντιστοιχία. Η αντιστοιχία είναι όταν μια λέξη που λέμε εκείνη την ώρα που είμαστε ενεργός παίχτης και την αναφωνούμε, ταιριάζει με την κάρτα που παίζουν. Άρα αντιστοιχία έχουμε όταν μια κάρτα ταιριάζει με τη λέξη που λέει ο παίκτης. Πώς παίζετε το παιχνίδι? Ο παίκτης, στην αριστερή πλευρά του παίκτη που μοιράζει, βάζει μια κάρτα στην αρχή, στο κέντρο όπως έκανα εγώ, και ξεκινάει το παιχνίδι. Έτσι λοιπόν, ας τα πάρουμε όλα αυτά έξω για να το ξεκινήσουμε από την αρχή. Ο παίχτης που είναι εδώ
αν μοίρασα εγώ, θα πάρει μια κάρτα, θα την ανοίξει, πάντα την ανοίγει προς τα έξω, να μην τη δει πρώτα εκείνος, είναι πολύ σημαντικό αυτό, θα τη βάλει κάτω και ανεξάρτητα με το τι βλέπει κάτω να δείχνει, θα πρέπει να πει την πρώτη λέξη από το ποιηματάκι, δηλαδή τάκος. Ο δεύτερος θα ανοίξει πάλι μια κάρτα με τον ίδιο τρόπο, βλέπετε τον ίδιο προς τα έξω, θα πρέπει να πει γάτα. Ο τρίτος θα ανοίξει και θα πει τράγος, γιατί είναι το τρίτο στη σειρά. Ο επόμενος θα πρέπει να ανοίξει και θα πει τυρί. Ο επόμενος θα ανοίξει και θα πει πίτσα. Εδώ είναι μια ειδική κάρτα, οπότε αγνοήστε την, θα την εξηγήσουμε μετά. Θα ανοίξει λοιπόν και θα πει πίτσα. Και μετά ξανασυνεχίζουμε με την ίδια λογική. Θα ανοίξει εδώ και θα πει τάκος και ούτω καθεξής. Πρέπει να πηγαίνουμε λοιπόν με τη σειρά τάκος, γάτα, τράγος, τυρί, πίτσα. Τάκος, γάτα, τράγος, τυρί, πίτσα. Κάθε φορά ο παίχτης θα λέει αυτό που πρέπει να πει στη σειρά και θα ανοίγει και θα παίζει μια κάρτα στο κέντρο του τραπεζιού. Σε αυτό το σημείο θα σας δείξω λίγο τις κάρτες από κοντά για να τις απομνημονεύσετε. Ο τάκος έχει αυτή την εικόνα. Δείχνει ένα τάκο. Και μπορεί να είναι με διαφορετικό χρώμα background, όπως είδαμε. Δηλαδή μπορεί, για παράδειγμα, να υπάρχει και σε κάποιο άλλο χρώμα. Να το. Δηλαδή το χρώμα δεν είναι πάντα match με το τι βλέπουμε, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι βλέπουμε τη ζωγραφιά και λέει πάνω τάκος. Να το λοιπόν ο τάκος. Μετά είναι η γάτα, δεύτερο στη σειρά. Μετά είναι ο τράγος. Μετά είναι το τυρί. Και φυσικά μετά είναι η πίτσα. Αυτή είναι η σειρά των λέξεων με τις οποίες πρέπει να τις λέμε και μετά να πηγαίνουμε και να ανακυκλώνουμε και να ξεκινάμε πάλι από την πρώτη προς την τελευταία. Λοιπόν, αυτό που γίνεται είναι, θα συνεχίζουν οι παίχτες να παίζουν κάρτες. Ξαναλέω, είναι πολύ σημαντικό να ανοίγουμε την κάρτα προς τα έξω, έτσι ώστε να μην βλέπουμε πρώτα εμείς, να βλέπουν πρώτα οι άλλοι το τι παίζουμε, όταν την παίζουμε κάτω, έτσι, με αυτόν τον τρόπο, και να λέμε ταυτόχρονα αυτό που πρέπει να πούμε. Ανάλογα με τη σειρά που βρισκόμαστε. Λοιπόν, αυτό που θα συνεχιστεί μέχρι να συμβεί το εξής. Η κάρτα που μόλις τοποθετήθηκε στην κεντρική στίβα να ταιριάζει με τη λέξη που υπόθηκε από τον παίχτη. Δηλαδή είναι η σειρά μου να πω τράγο, ανοίγω, λέω τράγο και βγάζω τράγο. Άρα έχουμε αντιστοιχία αυτό που είπαμε πριν. Τότε λοιπόν έχουμε το εξής. Σε αυτό το σημείο όλοι οι παίχτες σταματάνε, έτσι κι αλλιώς ενεργός είναι εκείνος ο παίχτης, και τρέχουν, πρέπει να είναι προσεκτικοί, να χτυπήσουν το χέρι τους κάτω ένας πάνω από τον άλλον, πάνω από τη στίβα με τις κάρτες. Αυτό που θα γίνει είναι τα χέρια θα πλακωθούν, προσοχή λοιπόν εκεί, προσοχή γιατί γίνεται χαμός. Ο τελευταίος παίχτης που θα είναι πάνω-πάνω στη στίβα με τα χέρια, θα είναι αυτός που θα πάρει όλες αυτές τις κάρτες, γιατί άργησε περισσότερο από όλους και ήταν τελευταίος, και θα τις βάλει στο κάτω μέρος της στίβας του. Οπότε είναι ακόμα πιο δύσκολο για αυτόν να ξεφορτωθεί κάρτες, έτσι. Και θα συνεχίσουμε λοιπόν, αφού γίνει αυτό, ο τελευταίος τότε παίχτης ξεκινάει τον επόμενο γύρο λέγοντας πάλι τάκος, γάτα, τράγος, τυρί, πίτσα. Και θα ξαναγίνει κάποια στιγμή αντιστοιχία, οπότε πάλι θα ισχύσει το ίδιο. Όταν ένας παίχτης έχει χρησιμοποιήσει όλες τις κάρτες και συνεχίζει να παίζει, δηλαδή αν εγώ τις έχω τελειώσει όλες και έρχεται πάλι η σειρά μου, πρέπει να συνεχίσω να λέω τάκος, γάτα, τράγος, ανάλογα με το ποια είναι η σειρά, με τη σειρά που πρέπει. Και θα πρέπει να χτυπάω το χέρι μου στο τραπέζι όταν υπάρχει αντιστοιχία ή όταν εμφανίζεται μια ειδική κάρτα. Υπάρχει πιστοχώρηση τώρα λοιπόν. Αν ένας παίχτης χτυπήσει λανθασμένα το χέρι του, γιατί θα καταλάβετε ότι όλα ωραία και όλα καλά στη θεωρία, αλλά στην πράξη γίνεται ο κακός χαμός και υπάρχει πάρα πολύ παντζολισμός και πολύ γέλιο. Αν ένας παίχτης λοιπόν χτυπήσει κατά λάθος το χέρι του στο τραπέζι, στη στίβα πάνω, ή πάει να το χτυπήσει αλλά το τραβήξει πίσω, τότε έχει κάνει πιστοχώρηση. Χάνει τον γύρο και παίρνει όλες τις κάρτες κεντρικής στίβας. Είναι πολύ σημαντικό να διατηρήσουμε ένα πολύ καλό ρυθμό. Πρέπει να διατηρήσουμε ένα σταθερό, γρήγορο ρυθμό στο παιχνίδι. Αν το χαλάσουμε, ξεχνώντας τη λέξη που πρέπει να πούμε ή παρατηρώντας ότι είναι η σειρά μας αλλά καθυστερούμε, τότε όλοι οι παίχτες θα μας πούνε ότι πρέπει να πάρουμε τη στίβα. Ο ρυθμός πρέπει να είναι σταθερός, δεν κλέβουμε. Επίσης δεν κρυφοκοιτάμε. Όλοι οι παίχτες βάζουν κάρτες στην κεντρική στίβα, τραβώντας από μέσα προς τα έξω, έτσι ώστε να μην μπορούν να δουν πρώτη την κάρτα, και αν ένας παίχτης κοιτάξει την κάρτα του πριν την τοποθετήσει, δηλαδή αν την ανοίξει έτσι, τότε πάλι έχει κάνει κάτι λάθος και παίρνει όλες τις στίβες της κάρτας. Τις κάρτες της στίβας πίσω και τις βάζει κάτω από την τράπουλά του.
Αυτό είναι το παιχνίδι. Σούπερ διασκεδαστικό, σούπερ απλό. Το τελευταίο που υπάρχει και προσθέτει ακόμα λίγο αλλά το πίπερο στο παιχνίδι και το κάνει ακόμα πιο διασκεδαστικό είναι κάποιες ειδικές κάρτες. Οι παίκτες πρέπει να ολοκληρώσουν τις παρακάτω ενέργειες αμέσως μόλις αποκαλυφθεί μια ειδική κάρτα. Δηλαδή, αν είναι η σειρά μας να παίξουμε και παίξουμε μια ειδική κάρτα, τότε θα πρέπει να κάνουμε τα εξής. Είναι πολύ σημαντικό. Και στη συνέχεια να χτυπήσουμε κανονικά το χέρι μας στη στίβα. Αν ένας παίκτης κάνει λάθος ενέργεια ή είναι ο τελευταίος που θα χτυπήσει το χέρι της στίβα, φυσικά παίρνει όλες τις κάρτες. Άρα, αν εγώ λοιπόν είναι εδώ η σειρά μου και λέω τάκος, γιατί είναι η σειρά από τάκος και το ανοίγω και βλέπουμε ένα γορίλα, τότε αυτό που πρέπει να κάνω είναι όλοι οι παίχτες τους χτυπάνε τα χέρια τους στο στήθος σαν το γορίλα προφανώς, κάνοντας το γορίλα και μετά τρέχουμε όλοι να χτυπήσουμε το χέρι μας στη στήρα. Ο τελευταίος θα πάρει τις κάρτες. Άλλη κάρτα που μπορεί να φανερωθεί με αυτόν τον τρόπο είναι η μαρμότα. Πάλι είναι η σειρά μου να πω κανονικά, είναι μετά τον τάκο είναι η γάτα, οπότε παίζει αυτός ο παίχτης. Θα κατεβάσει, θα πει γάτα, όμως δείχνει μια μαρμότα. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να χτυπήσουμε το τραπέζι με τα δύο μας χέρια, τακ τακ, έτσι κάτω, και μετά να τρέξουμε να βάλουμε το χέρι μας στη στίβα. Όλοι οι παίχτες πρέπει να το κάνουν αυτό, έτσι. Ο παίχτης που έχει την κάρτα, και μετά τρέχουμε όλοι να βάλουμε τα χέρια μας στη στίβα. Άρα, χτυπάμε το χέρι μας, τα δύο μας χέρια στο τραπέζι και τρέχουμε να βάλουμε το χέρι μας στη στίβα. Το τελευταίο που υπάρχει είναι το ναρβάλ, το οποίο είναι αυτό εδώ, το οποίο όταν το ανοίξουμε, χτυπάμε τα χέρια μας πάνω από το κεφάλι μας, κάνουμε αυτό, πάνω από το κεφάλι μας, και στη συνέχεια, σαν να σχηματίζουμε ουσιαστικά το κέρατο που έχει το ναρβάλ, και στη συνέχεια τρέχουμε πάλι να χτυπήσουμε τα χέρια μας και όλοι ο ένας πάνω από τον άλλο και ο τελευταίος θα πάρει πάλι όλη τη στίβα. Πότε τελειώνει το παιχνίδι? Το παιχνίδι τελειώνει όταν ένας παίχτης που δεν θα έχει μπροστά του κάρτες γιατί θα τις έχει ξεφορτωθεί όλες, τότε θα είναι ο πρώτος που θα χτυπήσει σωστά το χέρι του σε μια αντιστοιχεία ή σε μια ειδική κάρτα. Οπότε θα είναι ο πρώτος που θα το καταφέρει να το κάνει και θα κερδίσει το παιχνίδι. Αυτό είναι το τάκος γάτα τράγος τυρί πίτσα. Πείτε το μαζί μου. Τάκος γάτα τράγος τυρί πίτσα. Καλή τύχη. Έτσι παίζει και πάμε να πούμε δύο τελευταίες κουβέντες για τη γνώμη μας για το παιχνίδι. Πολύ αστείο, πολύ διασκεδαστικό και πολύ πιο διασκεδαστικό όταν θα βλέπετε τους φίλους σας, την οικογένειά σας, τους δικούς ανθρώπους να προσπαθούν να πούνε αυτό που πρέπει, να μπερδεύουν, να σταματάει να επικοινωνεί προσωρινά ο λόγος στο στόμα με αυτό που θες να πεις, με αυτό που σκέφτεσαι, με αυτό που βλέπεις. Πανικός, χαμός, ταχύτητα, διασκέδαση. Πολύ αστείο. Ξέρετε, μου θυμίζει αυτά τα παιχνίδια. Είναι ένα λογοπαίχνιο που παίζαμε όταν ήμασταν μικροί. Το έχεις λαγό, έχω λαγό, έχει αυτιά. Έχεις λαγό, έχω λαγό, έχει αυτιά. Έχεις λαγό. Κάποια στιγμή κάποιος μπερδεύεται. Γιατί μία το λέει ο ένας, μία ο άλλος. Αυτή την αίσθηση βγάζει σε πιο επιτραπέζιο, σε πιο καρτοπαίχνιδο, σε πιο διασκεδαστική φάση γύρω από το τραπέζι. Πάρτι. Αυτό λοιπόν είναι το. Σιγά μην το θυμάμαι. Τάκος γάτα τράγος τυρί πίτσα. Τάκος γάτα τράγος τυρί πίτσα. Τάκος τράγος γάτος. Όχι πίτσα. Καταλάβατε. Έχει να γίνει χαμός. Σούπερ διασκεδαστικό, δοκιμάστε το, είναι το καινούριο hit που κυκλοφορεί στα καταστήματα.